Είναι κάποιε ταινίε που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά μα. Μα κάνουν να ονειρευόμαστε, μα εμπνέουν, μα κάνουν να νιώθουμε δυνατοί. Κάποιε φορέ η επιρροή του κινηματογράφου είναι τόσο σαρωτική που μπορεί να μα αλλάξει τη ζωή. Αυτέ τι ταινίε αναζητάμε στη σειρά podcast τη LIFO με τίτλο Η Ταινία τη Ζωή μου. Είναι τα podcast τη LIFO. Καλησπέρα σε όλου. Είμαι ο Αλέξανδρο Γιακωσάβα και ακούτε το podcast τη LIFO, Η Ταινία τη Ζωή μου. Σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας έναν άνθρωπο που εκτός των άλλων τον έχουμε συνδέσει με μερικές από τις πιο όμορφες κινηματογραφικές εικόνες που σκάνε στο timeline μας καθημερινά. Μιλάω για τον δημιουργό της σελίδας του Facebook, ο Χρήστος δεν μένει πια εδώ, τον κύριο Χρήστο Πολίτη. Γεια σου Αλέξανδρε. Γεια σου Χρήστο, ευχαριστώ που είσαι εδώ σήμερα. Εγώ ευχαριστώ πιο πολύ. Ε, δεν θα κάνω το κλασικό quiz που ρωτάω, ξέρεις, κάποια στοιχεία από την ταινία που έχεις επιλέξει. Θα πω μόνο έξι λέξεις. Πέλαγο να ζήσω δεν θα βρω. Σωστά, αν και το είχα έτοιμο αυτό να με ρωτήσω πει... ε... oh, okay. πώ θα το περιγράψω, γιατί ήταν το πρώτο που μου ήρθε όταν είχα πρωτοδεί την ταινία. Οπότε κάπω λίγο μου ήταν εύκολο αυτό. Είναι ο πρώτο τείχο mm. του τραγουδιού, εμβληματικό. Νομίζω μα προκαλεί λίγο ανατριχίλε, δεν ξέρω. Ναι, κοίτα, για μένα, αν με ρωτούσε αυτό το πώ να περιγράψω την ταινία χωρί να την πω, θα ήταν ότι δύο άνθρωποι ερωτεύονται τη μέρα και ξανασμίγουν τη νύχτα. Δηλαδή, mm. για μένα έχει έναν τέλειο κύκλο η ταινία γιατί ξεκινάει με φω και τελειώνει με σκοτάδι. Οπότε έχει αυτό το. η νύχτα δηλαδή που γίνεται μέρα. Οπότε mm. και αυτό που λέει με τον πρώτο στίχο, αλλά και πώ ξανακάνει έναν. Έτσι τον κύκλο αυτό, ναι, που περιγράφει, βέβαια. Μιλάμε βέβαια για την ταινία αυτή η νυχταμένη του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Να βάλω ισκάκι ή να το πάμε με καφέ. Δεν ξέρω. Δεν, δεν πίνει τίποτα τα δύο, νομίζω <laughs> όμως. Δεν πίνει τίποτα. Και νομίζω κάποια στιγμή που το είχα συζητήσει με μια παρέα, είχα πει ότι έθισα τόσο πολύ από αυτή την ταινία που δεν χρειάστηκε να ξαναπιω ποτέ. Οπότε ποτέ δεν πίνω στα ναι. <laughs> okay. ε, θέλω να μου πει πότε την είδε για πρώτη φορά. Πότε ήρθε σε επαφή μαζί τη. Λοιπόν, είναι μια πολύ περίεργη ιστορία το αυτή νυχταμένη και γενικά το σινεμά, πώ μπήκε στη ζωή μου. Ε, εγώ είμαι μεγαλωμένο σε ένα χωριό, πολύ μικρό, που τα καλοκαίρια γίνεται πολύ μεγάλο, γιατί είναι παραθαλάσσια από όλη τη Χαλκιδική, στο Νέο Μαρμαρά. Mm -hmm. Και ήμασταν από τα παιδιά που δεν είχαμε πολύ σινεμά στη ζωή μα, γιατί τα θερινά σταμάτησαν να υπάρχουν όταν εγώ ήμουν γύρω στα 10-11 χρόνια. Και φυσικά δεν είχαμε και χειμερινό σινεμά καθόλου. Οπότε το πιο κοντινό μα ήταν η Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είχαμε άμεση πρόσβαση mm -hmm. και σε αυτό. Εγώ δεν είχα προσλαμβάνουσε τόσο πολύ από την οικογένεια σε σχέση με το σινεμά, οπότε ξέρει, τα γύρω-γύρω ή ξαδέρφυ μου που έβλεπε περισσότερο σινεμά, κάποια περιοδικά που διάβαζα. Οπότε ενημερωνόμουν, ξέρει, για άγνωστα πράγματα για το σινεμά, χωρί να μπορώ να τα δω, που αυτό ήταν λίγο. Είχε μια έτσι γοητεία κάπω. Λοιπόν, διάβαζα για πράγματα που. Θα σε διακόψω σε αυτό το σημείο, γιατί νομίζω ότι ε, το έχουμε από κοινού αυτό. Γιατί εγώ εγώ μεγάλωσα στη Ρόδο ε, σε μεγαλύτερο μέρο, αλλά επειδή οι λεγόμενε καλλιτεχνικέ ταινίε, αν μπορούμε να τι ε, πούμε έτσι, δεν έρχονταν στο νησί ή έρχονταν mm. με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Και εγώ διάβαζα το περιοδικό σινεμά. Mm. Ε, με το οποίο συνεργάζεσαι και ολόσηση είναι η και με τι νύχτε Πεμιέρα, το αγαπημένο φεστιβάλ που διοργανώνουν κάθε χρόνο. Ε, το διάβαζα από μικρή ηλικία και διάβαζα έτσι. Ναι, αυτό. Τε, για ταινίε που δεν έχω δει, που mm. δεν μπορούσα να δω. Οπότε σε καταλαβαίνω απόλυτα σε αυτό που λες. Και, και δεν θα μπορούσαμε να τι δούμε και κοντά. Δηλαδή, μπορεί να μην ήταν ένα χρόνο στον Γκάπ, μπορεί να ήταν πολλά χρόνια μετά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι να βλέπω ταινίε πολλά χρόνια μετά από, από όταν τι διάβαζα. Αλλά να έχει διαβάσει πολλά πράγματα για αυτέ. Να ξέρεις πολλά πράγματα για Και Φαντάζω ότι τότε στο, στο χωριό έφερναν ένα περιοδικό σ Οπότε, ξέρει, ήταν ότι θα το έπαιρνα εγώ κάπω. Όχι ότι γνωριζόμασταν όλοι στο χώρο, κάπω γνωριζόμασταν, αλλά ήταν τόσο μικρή η πληροφορία που παίρναμε, αλλά για μένα ήταν πολύ μεγάλη. Τελικά. Ε, και κάπω έτσι το 1999, όταν παίχτηκε η ταινία στη Θεσσαλονίκη, τότε στο φεστιβάλ. Ε, δεν θυμάμαι πού σε κάποια εφημερίδα, σε κάποιο περιοδικό πάλι είχα διαβάσει για την ταινία αυτή και, και μου έχει κινήσει πολύ το ενδιαφέρον. Ότι ο κόσμο τη νύχτα κάπω γίνεται έτσι πιο προσβάσιμο στο, στο κοινό. Πάντα ήταν βέβαια για μένα πολύ προσβάσιμο αυτό ο κόσμο τη νύχτα. Ήταν στα ακούσματά μου χωρί να μεγαλώσω με αυτή τη μουσική. Αλλά πάντα όταν μεγαλώνει σε μια τόσο μικρή πόλη και το κάθε τι είναι λίγο πιο φάντεζι, αυτομάτω παίρνει άλλε διαστάσει στα μάτια σου. Οπότε και εμεί είχαμε κάτι τέτοια παρόμοια τύπο μπουζού και στην. Στο χωριό, από ό,τι οπότε, φάτεζα... οπότε θα το ακούγε ιστορίε για αυτά, δηλαδή. Υπήρχαν και Πήγαινα ε... κιόλα. Δηλαδή, πήγες, θυμάμαι ε... τον εαυτό μου από μικρό να πηγαίνουμε mm. με παρέ, οικογενειακέ, και εμεί να είμαστε τα παιδιά που θα καθόμασταν πιο μπροστά στην πίστα. Οπότε, κάπω όλο αυτό το πράγμα μέσα μου γιγάντωνε όσο mm -hmm, mm -hmm. περνούσαν τα χρόνια. Και κάπω έτσι, όταν κόλλησε κάπω το μάτι μου και διάβασα για το αυτή, νυχταμένη. Ήθελα πάρα πολύ να τη δω αυτή την ταινία. Δεν μπορούσα φυσικά, γιατί ήμουν πολύ μικρό τότε. Ήμουν γύρω στα 12. Οπότε ήξερα ότι θα κάνω πολλά χρόνια για να δω, ίσως και για να πάω σε φεστιβάλ αντίστοιχο σαν Θεσσαλονίκη. Ε, Ω που ήρθε σε DVD μετά από δύο-τρία χρόνια. Εγώ mm -hmm. πρέπει να ήμουν γύρω στα 15 ας πούμε περίπου και την είδα την ταινία «Σπίτι μόνος μου» ε, και κάπως έτσι άνοιξε ένας ορίζοντας πολύ μεγάλος για μένα. Νομίζω ότι κάπου εκεί άνοιξε έτσι μια πολύ μεγάλη αγάπη για το σινεμά. Mm για τη μουσική του Κραουνάκη. Εγώ ήξερα, α, ε, ξέρεις, λίγο σκόρπια πράγματα για τη μουσική του Κραουνάκη, το μ, ανθρωπονέργα, τη σωτηρία της ψυχής, τα λαϊκά, τα λεφτά, κάτι τέτοια πράγματα που είναι πολύ πιο γνωστά. Και μετά άρχισα να μαθαίνω, με το που είδα το αυτή νυχταμένη, ε, τη μουσική του Κραουνάκη πώς μεγάλωσε μέχρι να φτάσει στο αυτή νυχταμένη. Και όσο δύσκολο ήταν να βρούμε την ταινία, ενώ να τη δω μετά από δύο-τρία χρόνια, αλλά τόσο δύσκολο ήταν τότε, το 2000, να, και σε ένα μέρο το οποίο δεν είχε πολύ πρόσβαση σε δισκάδικα, σε βιντεοκλαμπ, σε, σε σινεμά, να μάθουμε τον τρόπο να βρίσκουμε και τη μουσική μια ταινία που μας αρέσει. Δηλαδή, αν κατεβάσουμε ένα τραγούδι που μας χρειαζόταν, ξέρω, μία-δύο ώρες και ήμασταν, ξέρω βασιλιάδες όταν το καταφερναμε με τι πολύ αργέ συνδέσει, βέβαια. Με τι πολύ αργέ συνδέσει, τότε... που έπρεπε να κόψουμε την επικοινωνία όλου του σπιτιού για να έτσι, κατεβάσουμε εμεί ένα τραγούδι. Και προφανώ δεν θα βρίσκαμε την ευκαιρία να κατεβάσουμε όλο το δίσκο, mm. που για μένα είναι από του πιο σημαντικού δίσκου που έχουν γραφτεί στο, στο ελληνικό σινεμά. Συμφωνώ απόλυτα. Θα, σου, θα σε διακόψω εδώ πέρα, γιατί θα επανέλθουμε mm. πιο αναλυτικά για τη μουσική τη ταινία στη συνέχεια. Να πούμε, βέβαια, ότι όπω ανέφερε, η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη του 1999, κέρδισε και έξι βραβεία. Μεταξύ των οποίων και του πρώτου γυναικείου mm. ρόλου για την Αθηνά Μαξίμου, του δεύτερου γυναικείου ρόλου για τη Ζωή Ναλμπάντη, και φυσικά του soundtrack για, το, για τη μουσική Λεουνάκι. του Δαβανάκη. Και η κανονική της πρεμιέρα έγινε 7 Ιανουαρίου 2000, Ακριβώς πάνω στο Millennium, mm. έτσι. Ε, οπότε θέλω να μου περιγράψει ε, λίγο ακόμα την αίσθηση, τα συναισθήματα που σου γεννήθηκαν εκεί στα 15, στην εφηβεία σου, mm. όταν κατάφερες να δεις αυτή την ταινία για την οποία είχε διαβάσει και είχε ήδη φτιάξει μια εικόνα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και είχα διαβάσει τόσα πολλά, γιατί τότε ο Παναγιωτόπουλο ήταν ένα ήδη φτασμένο δημιουργό. Είχε κάνει το Βαριετέ, του τε, Τεμπέρλε, φορέ και Ελλάδα. Είχε μια πορεία ε, αντίστοιχη με του Θόδωρο Αγγελόπουλου, αλλά σε πιο mainstream μονοπάτια. Πολύ πιο ελληνικό σινεμά. Ένα λαϊκό τρόπο σινεμά, το οποίο έβρισκε και εύκολα διανομή και ήταν και πολύ πιο προσβάσιμο στο κοινό. Ε, εγώ όταν είδα την ταινία έχω τα διαβάσει και όλα αυτά ήταν σαν να τα ξέχασα όλα αυτά Γιατί ήταν σαν να έζησα λίγο ξανά όλες αυτές τις επισκέψεις που είχαμε μικρή σε, σε αντίστοιχα μπουζούκι Εμείς τα λέγαμε μπουζούκια δεν τα λέγαμε καν κέντρα Εμείς είχαμε ένα τέτοιο στο Μαρμαρά που λεγόταν ρίσκο έχουν ε, καταπληκτικά ονόματα όλα καταπληκτικά, αυτά. Καταπληκτικά. Δηλαδή, όταν δηλαδή. έδινε την ταινία και είδα ότι υπάρχουν τέτοια ονόματα όπω το Καμπαρέ, το Ζετέμ, όλα αυτά. Ζετέν, Δεν <laughs> μου φάνηκαν καθόλου περίεργα ότι εμεί είχαμε το ρίσκο που μετά με το ονομάστηκε σε μπουρλότο. <laughs> αλλά μετά από κάποια χρόνια ξανά γίνε ρίσκο. Οπότε αυτό το βρήκα εφιέστατο ότι ξαναγυρίσαμε, ξέρει, στο όνομα το οποίο ήταν εντελώ προκάτ. Ήταν ένα τέτοιο μαγαζί το ρίσκο, δηλαδή ήταν ένα προκάτ μαγαζί το οποίο είχε τραπέζια γύρω από την πίστα, ένα κρύο μαγαζί κατά τα άλλα, το οποίο φιλοξενούσε διάφορους καλλιτέχνε. Νομίζω από ιστορίες έχω ακούσει ότι και η Πάολα έχει εμφανιστεί, η μαμά της Πάολας, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ξέρω εγώ γεννήθηκαν κάπως μέσα στη νύχτα και το Κυκλοφορούν Amazon. ιστορίες για αυτά τα μαγαζιά ότι είχαν βιδωμένα τραπέζια και καρέκλες ναι. για να μην τα σπάνε για, για να μην τα σπά... να αποδογυρίζουν ναι, ναι, ναι. Δηλαδή όλα αυτά, εγώ δεν έχω βρεθεί ποτέ μπροστά σε καυγάδες αλλά όλο αυτό το σκηνικό που είδε στην ταινία ήταν ακριβώς το σκηνικό mm. με τα μπουζούκια που πήγαινε μικρός ε, και ακούγεται λίγο ξύμορο ότι πήγε ένα μικρό σε μπουζούκια, αλλά ήταν η μόνη διασκέδαση κάπω το να συνοδεύουμε εμεί του γονεί μα στα μπουζούκια και να αισθανόμαστε μετά λίγο κάπω βασιλιάδε την επόμενη μέρα στο σχολείο, ότι εμεί κάναμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και ίσω γι' αυτό αγάπησα όλα αυτά τα ακούσματα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ πολύ δημιουργική αυτή τη μουσική τη νύχτα. Ε, και όλε αυτέ τι φωνέ δηλαδή που χρησιμοποιήσει και ο Σταμάτη Καρουνάκη, δηλαδή την παλόμε, την Ανούλα Βασιλείου, δηλαδή, θεωρώ πολύ ωραίε αυτέ τι αναφορέ που έκανε ο Καρουνάκη. Ε, οπότε βλέποντας αυτή την ταινία ήταν σαν να ξέχασα ό,τι είχα διαβάσει και μου μείνει πάρα πολύ από εκεί και μετά πώς μπορεί να αποτυπωθεί πολύ εύκολα ο έρωτας στο σινεμά. Ε, οπότε ξέχασα όλο αυτό το βρώμικο που έχει νύχτα και τα μπουζούκια και το πώς ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορεί μια γυναίκα και δει με άλλο μια γυναίκα να μεγαλώσει μέσα στη νύχτα και να να μάθει να, να δουλεύει βέβαια, και να ενηλικιωθεί μέσα στη νύχτα. Ναι, οπότε εγώ το είδα με τη σκοπιά του έρωτα, ότι mm. δύο άνθρωποι, ακριβώ αυτό που έλεγε το τραγούδι του Κραουνάκη, ε, γεννήθηκαν για να είναι μαζί. Και μου γεννήθηκε αυτό το συνέστημα που λέει σε κάποια φάση και ο ήρωα μέσα στην ταινία ότι η Στέλλα μπορεί να μην είναι για μένα, αλλά εγώ είμαι για τη Στέλλα που αυτό είναι τόσο εγωιστικό, αλλά καταλήγει να είναι για μένα ο ορισμός του έρωτα τότε. Δηλαδή πόσο εγωιστικό γίνεται για τον άλλον ένα τέτοιο... Ένα τέτοιο λόγο και είναι τόσο δυνατό και τόσο βαρύ. Οπότε μου έμεινε εντελώ το κομμάτι του έρωτα και προσπαθούσα σε κάθε ταινία μετά που έβλεπα να δω πόσο έντονα αποτυπώνεται το έρωτα στο σινεμά. Mm -hmm. Γιατί ήταν από τι αναφορέ μου τότε. Δεν είχα δει πολύ σινεμά μέχρι τότε στη, στη ζωή μου. Οπότε από τα πρώτα πράγματα ήταν αυτό που είδα και κάπω ήταν πολύ φουντωμένο πράγμα το πώ το αποτύπωσε ο, 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 ο Παναγενό. Ο ναι, βέβαια, γιατί. Ε είναι μια ταινία που έχει στοιχεία road movie, είναι μια περιπλάνηση στην Βόρεια Ελλάδα, στα σκυλάδικα εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών της, βόρεια mm. ε, της Βόρειας Ελλάδας, αλλά κατά βάση είναι μια ερωτική ιστορία, μια βαθιά ερωτική ιστορία, ανάμεσα σε δύο πολύ φωτογενείς πρωταγωνιστές, έτσι. Ε, Αθηνά Μαξίμου Νίκος Κουρής στα ξεκινήματά τους πρέπει να είναι γύρω στα 25. Πολύ, πόσο, είναι ε, πολύ νέοι. Πολύ νέοι, νέοι, νέοι. πολύ όμορφοι και mm. οι δύο, απίστευτη χημεία μεταξύ τους. Πραγματεύεται τη ζήλια επίση που μπορεί να διαβρώσει μια Πολύ. σχέση. Το πόσο μπορούμε να δεχτούμε τον άλλον με βάση αυτά που θέλει να κάνει, με βάση τα όνειρά του. Έχει, έχει πολλέ θεματικέ, πιάνει πολλέ θεματικέ, νομίζω. Ε. Είναι τα όνειρα του καθενό για μένα. Ε... Τότε διαβάζοντα για σινεμά, ξέρει και για ταινίε που δεν έχουμε δει, κάναμε διαβάζοντα μια κριτική, π.χ. μια ταινία του Κισλόφσκι που δεν είχα δει ποτέ μου. Ε, αυτομάτω έφερε στο μυαλό μου άλλε εικόνε. Δηλαδή, χωρί να βλέπει αυτό που διαβάζει, κάνει πράγματα στο μυαλό σου να φαίνονται τεράστια. Θα μου γιατί σε καταλαβαίνω απόλυτα. Έχουμε περάσει ναι. με, με τον ίδιο τρόπο νομίζω. Και χαίρομαι κάπω γι' ναι. αυτά, γιατί μετά βλέποντα αυτέ τι ταινίε, κάπω τι εξύψωσα ακόμα περισσότερο. Που μπορεί να τι αγάπησα από τα λόγια. Δηλαδή, εγώ πολλέ φορέ διάβαζα κριτικέ που ήταν του Λουκά, του Κατσίκα και μετά από χρόνια γνώρισα τον Λουκά και, και είδα ότι αυτοί οι άνθρωποι πεισίλαν κάπω. Έτσι δηλαδή... ακριβώ. Και με τον Ρη mm. Ανδραδάκη και mm. με τον Μπουτσογιανόπουλο. Δηλαδή, όλη την ομάδα του, του σινεμά τότε. Ε, έτσι. Νομίζω ότι μα. Ε, ξέρει, και στα δικά μα τα γραψήματα mm. πλέον μα έχουν επηρεάσει σίγουρα. Δεν το συζητώ αυτό. Πάρα πολύ. Ναι, αυτό ε, ότι βλέποντα αυτέ τι ταινίε μετά. Ε, ξέρεις, γίνεται ακόμα πιο έντονο το κομμάτι. Οπότε ε, η ταινία αυτή, το αυτή νυχταμένη, είχε πολύ έντονο λόγο. Είχε λόγια βαριά που λέγονταν με τον πιο εύκολο τρόπο. Γι' αυτό ίσω μου αρέσουν πάρα πολύ και τα λαϊκά τραγούδια, γιατί λένε κάτι πολύ βαρύ, κάτι πολύ αυτό το βαρύγδου που, που θα σε πιάσει και θα σε ξέρεις, τσιτώσει, τόσο λαϊκέ λέξει. Αλλά είναι με πολύ απλό τρόπο. Δηλαδή, Ακόμα και το φωτιά στα Σαββατόβραδα, να μην ξαναγυρίσουν, όλο αυτό ξέρει που είναι πολύ υπερβολικό, mm. πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Αλλά είναι that's it. Δηλαδή αυτό συμβαίνει. Όπω και το αυτή νυχταμένη. Δηλαδή αποτυπώνεται ένα έρωτα μέσα σε δύο αράδε κάπω. Και ενίοτε και στα λόγια των ε, διερωτευμένων αυτών. Δηλαδή είναι πολύ έντονα αυτά που λένε σε πολλέ φάσει τη ταινία, αλλά είναι ένα ping-pong ανταλλαγή. Ο ένα Προσπαθεί να ορίσει κάπως λίγο το χώρο του Δηλαδή το ότι αυτή μένει σε ένα δώμα Και κοιτάζει τη θάλασσα και τα καράβια Όπως λέει που αγαπάει Και εκείνος μένει σε ένα ισόγειο Το κατάστημά του είναι σε ένα ισόγειο Σε ένα δρόμο Και ανεβαίνει σε ταράτσες για να βλέπει την, Τα αεροπλάνα Αυτέ Έχ... οι τάσει φυγή που έχουν και οι έχουν δύο. Τάσει φυγή πολύ διαφορετικέ όμω και οι δύο. Δηλαδή, ο ένα θέλει να πετάξει, ο άλλος θέλει να ταξιδέψει με τα καράβια και τελικά και οι δύο ταξιδεύουν με το πούλμαν. Που mm. εγώ το βρίσκω υπέροχο αυτό το πράγμα. Ότι καταφέρνουν. Αυτό ο άνθρωπο, ο, ο... ο Ανδρέα, ε... όταν χάνει την... τη στέλλα γιατί φεύγει σε κάποια φάση τη ταινία να ακολουθήσει τον ηρώτη που είναι να γίνει φτασμένη τραγουδίστρια μεγάλη, δεν ξέρει καν και η ίδια τι θέλει να γίνει. Απλά θέλει να τραγουδάσει σε πίστε. Αυτό είναι σαν να σηκώνει όλο τον κόσμο για να τη βρει. Δηλαδή είναι σαν να ξεπατικώνει, ξέρει, οτιδήποτε μπορεί να τον πάει ένα βήμα πιο πέρα για να βρει την στέλα, για να βρει τον έρωτά του ξανά. Δηλαδή παίρνει λεωφορεία, παίρνει, περπατάει μέσα στα χιόνια. Και όλο αυτό στη Βόρεια Ελλάδα που είτε και που είχε μια βαριά έτσι, προϋπηρεσία mm. στο, στην πίστα και στα σκυλάδικα. Τώρα που είπε για τα χιόνια, παρατήρησα επίσης, που δεν το είχα προσέξει ξαναβλέποντα την ταινία ότι. Το αυτή είναι νυχταμένη, αιώνε παγωμένη. Mm. Για δύο ψυχέ που δεν βρήκαν καταφύγιο. Το παγωμένο και το καταφύγιο είναι αναφορά ουσιαστικά στο, στο τέλο. Δηλαδή ναι, είναι... Ναι, 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 είναι φοβερό ναι. αυτό που έχει κάνει ο Γκραουνάκη εκεί πέρα. Ε, παράλληλα όμω θεωρώ ότι είναι και ένα καταπληκτικό σχόλιο για την κοινωνία των 90 η όλη ταινία. Έτσι στην επαρχία, στους, ε, αυτό που λέει με τους αγρότες που πέναν τις επιδοτήσεις και τις και κάγανε τα μπουζούκια, mm. τόσα χαμένα λεφτά, τόσες περιουσίες πραγματικά. Και πα, πα, πάλι το θεωρώ με ευφυή τρόπο έτσι όπω το κάνει ο Παναγιοτόπουλο, γιατί είναι σαν να βλέπει τα προσεχώ. αυτά τα πράγματα γινόντουσαν mm. τότε δηλαδή πολύ πιο έντονα στην επαρχία, ότι ο κόσμο η μόνη του διασκέδαση ήταν να κάπω να επιδείξει το πλούτο του, την ισχύ του απέναντι στον άλλον. Οπότε ο τρόπο να το κάνει αυτό ήταν η νύχτα. Δηλαδή τη μέρα οι περισσότεροι δούλευαν σε ισότιμε δουλειέ. Οπότε το βράδυ ο τρόπο να αποδείξουν κάτι παραπάνω ήταν αυτό ο τρόπο. Ποιο λοιπόν, θα σκάσει τα περισσότερα λεφτά ναι. στα πόδια μια τραγουδίστρια. Στα πόδια μια τραγουδίστρια. Που τι περισσότερε φορέ ήταν εφήμερε. Δηλαδή και εμεί, α πούμε, σαν και του Μαρμαρά, ζούσαμε αυτό. Ότι κάθε καλοκαίρι εναλλάσσονταν οι, οι παρουσίε, δεν ήταν ποτέ ίδιε. Και δεν νοιάζει κανέναν αν το πρώτο όνομα είναι όντω πρώτο όνομα ή αν είναι δεύτερο όνομα. Του νοιάζει ότι μπαίνουν μέσα σε ένα bubble, μέσα σε μια φούσκα, πραγματική φούσκα όμω, που όλα μπορούν να συμβούν. Από τα πιο απλά μέχρι τα πιο μεγάλα, μπορεί να ερωτευτεί, μπορεί να πιει, μπορεί να ζήσει μέσα από τα τραγούδια, μέσα σε ένα τρίωρο που είσαι σε αυτά τα μπουζούκια, σε αυτά τα μέρη. Και γι' αυτό τα εκτιμώ πάρα πολύ όλα αυτά τα μέρη. Δηλαδή, σοβαρά, αυτή η ταινία με έκανε να σοβαρευτώ κάπω με τον τρόπο που αντιμετωπίζω αυτά τα. Αυτά τα μέρη και γι' αυτό καταλήγει να είναι πολύ συγκινητικό. Δηλαδή, εγώ yeah. συγκινούμαι κάθε φορά που βλέπω yeah. αυτή yeah. την ταινία. στο τα σου Κάποτε οι μάγκες βράζαν το καφέ στο πριν Και η πρώτη ύλη στην οποία είναι βασισμένη, δηλαδή το, η έρευνα, το βιβλίο mm -hmm. του Θάνου Αλεξανδρία, είναι μια πραγματικά εξαιρετική πραγματεία για, mm -hmm. αυτό, για αυτό το φαινόμενο που είναι καθαρά ελληνικό ε, της νύχτα και των ε, μπουζουκιών, ας πούμε. Θέλω να σε ρωτήσω το εξή, να μου πει νόμου για το εξή. Ε, ε, έχω την αίσθηση ότι αυτή η ταινία δεν έχει happy end. Είναι πολύ πικρό το τέλος της με τον τρόπο που το δείχνει, από την άποψη ότι. Μιλάμε για ένα συμβιβασμό ουσιαστικά. Έχει γίνει αυτό το, ε, αυτό το σκηνικό τέλος πάντων στο τέλος που είναι πολύ τραυματικό για την, το χαρακτήρα της Αθηνάς Μαξίμου και τους βλέπουμε παντρεμένου στο μινι μάρκετ μετά από έναν χρόνο και την ίδια νομίζω σε μια μικρή θλίψη. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι εσύ. Ναι, ξέρει, αυτό πάντα ήθελε να κοιτάζει τα αεροπλάνα να πετούν και... Την Αθηνά Μαξίμου, τη στέλα του να είναι πάντα στο πλευρό του. Οπότε δεν ήθελε κάτι παραπάνω. Ήθελε να ανεβαίνουν σε ένα παπί που είχε εκείνο, το οποίο πολλέ φορέ του εγκατέλειπε επειδή mm. δεν είχε βενζίνη, επειδή ήταν χαλασμένο και πάντα συμβιβάζονταν σε αυτό το... τι βραδιέ που περνούσαν μαζί. Όπω του βλέπουμε και στο τέλο τη ταινία, αφού έχει πάρει μια μοτοσυκλέτα για την οποία περηφανευόταν ότι πάντα ήθελε να πάρει μια μοτοσυκλέτα. Ε δεν έχει happy end νομίζω από την πολύ αρχή. Νομίζω ότι τέτοιοι χαρακτήρε όπω είναι η Στέλλα με τον Αντρέα νομίζω από την αρχή δεν έχουν happy end. Απλά υπάρχει ένα συμβιβασμό από την πολύ αρχή και νομίζω ότι τα 9 τη είχαν έναν τέτοιο συμβιβασμό. Πολλοί γνώριζαν ότι αυτό που ζούσαν δεν ήταν ξέρεις, πολύ αληθινό πράγμα όπω και ο έρωτά δεν ήταν πολύ αληθινό. παρά ήτανε μάλλον πολύ αληθινό και κατέληξε να, να μοιάζει έτσι λίγο ψεύτικο όπω mm. ήταν αυτά τα ντουμπλάζ που χρησιμοποιούσε ο Παναγιοτόπουλο στι. Ε στι σκηνέ όπου βλέπουμε τι πίστε και πολλέ φορέ αυτό το ντουμπλάζ μα φαίνεται πάρα πολύ ξένο. Κάπω έτσι νομίζω ότι ήταν και ο έρωτα των, των, δυο του. Δηλαδή ξεκινούν μαζί, αυτό ψάχνει να τη βρει γιατί. Είναι λίγο ενόφιφ η σχέση του ναι. Καταρχάς, έτσι. Δηλαδή εγώ αυτό καταλαβαίνω ότι είναι και δεν είναι. Αυτό αλλά και... αυτός αυτό την κυνηγάει. Αυτός τη, αυτό την κυνηγάει γιατί παραπολύτε. νομίζω ότι δεν έχει κάτι άλλο πέρα από εκείνη και νομίζω ότι αυτή κάποια στιγμή όταν τη βρίσκει μετά από όλη αυτή την πορεία που κάνει η Στέλλα στα μαγαζιά και ξέρει, τη αρέσει, δεν τη αρέσει, ξανά τη αρέσει. Στο τέλο βλέπουμε ότι υπάρχει να περνάει και καλά μέσα σε όλη αυτή την παράνοια που δεν ήθελε, μάλλον να συναντήσει. Οπότε αυτό τη συναντάει και την παίρνει πίσω. Οπότε κάπω αυτή συμβιβάζεται στο τέλο ότι αυτό είναι η σωτηρία μου. Δηλαδή, κάπω και το τραγούδι του Κραουνάκη και τη Λίνα τότε, το Ισοτηρία τη Ψυχή, κάπω βρίσκει ένα αντίκρισμα και σε αυτό, ότι κάπω λίγο η ψυχή τη με όλη αυτή τη λάσπη και τη, ξέρεις, τη βρωμιά του να αλλάζει, α πούμε, πολλέ φορέ μέρο για να, να τραγουδήσει και να βλέπει διαφορετικά πρόσωπα που όλοι αυτοί σε βλέπουν σαν κάτι, ξέρει. Παράτερο, γιατί μπορεί να σε αντικαταστήσει αυτομάτω η, η φουρνιά, η καινούρια και να μη σε θυμάται κανένα πια. Οπότε βλέπει ένα γνώριμο πρόσωπο ότι ήρθε για να τη σώσει. Οπότε. Είναι αυτομάτως ένα συμβιβασμό, αλλά νομίζω ότι επειδή έχει ζήσει έστω και για μικρό χρονικό διάστημα αυτό το, το on-off στη ζωή τη, δηλαδή να, να επανεκκινεί τη ζωή τη στα μπουζού και τι επαρχίε, νομίζω ότι βρίσκοντας αυτή τη συνισταμένη ξανά που, την, που τον συναντάει, νομίζω mm. ότι την παίρνει πίσω και συμβιβάζονται και οι δύο σε μια σχέση. Οπότε, να ξεκάθαρα δεν έχει happy end mm. για μένα. Ξεκάθαρα. Όπω και, δηλαδή, και το τραγούδι του Σταμάτη, αν ακούσεις ειναι είναι ξεκάθαρο non-happy end βέβαια, βέβαια. τραγούδι. κόπικες που δεν είδες να μασάω Κόπικες, κόπικες, κόπικες τόσο χρήμα πως φυσάω Κόπικες που σε είδα και δεν τρέχει τίποτα Κόπικες και ρωτάς τα καρσόνια καχύποτα. Κόπικες, κόπικες, κόπικες που με άλλον τα σπάω. Κόπη, κόπη, και γι' αυτό για μένα γες. Κόπη γες, κόπη πρόσεξε τις χαράκες. Κι όταν δίνω σημασία Νομίζω ότι η ταινία έχει αποκτήσει καλτστάτου ξεκάθαρα mm. με, τα, με τα χρόνια. Τι, τι ορίζει για σένα το αυτό cult, το καλτ, πούμε, Ναι, ναι, ναι. Ότι μίλησε με έναν πάρα πάρα πολύ αληθινό τρόπο για κάτι το οποίο συνέβαινε τότε. Δηλαδή, αν τώρα όλε αυτέ οι αναπαραστάσει ταινιών που γίνονται πολλά χρόνια μετά γιατί, για κάτι που έχουμε ζήσει παλιά, δεν θα γίνει ποτέ. Οπότε το ότι κατάφερε να αφογκραστεί όλη αυτή τη σκοτεινή νυχτερινή ζωή στο τότε, Δηλαδή, όντω υπήρχαν αυτά τα, τα μπουζούκια, όλε αυτέ οι ζωέ, όλε αυτέ οι τραγουδίστρε, αυτά τα όνειρα υπήρχαν στο. Και μιλάμε και για κάθε μέρα, τότε. έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ε, δηλαδή, αυτό που μα φαίνεται τώρα αδιανόητο και στην προ-COVID εποχή που δεν ξέρει να μαγαζιά, mm. δουλεύουν Παρασκευοσάβατα, τότε μιλάμε για. Μαγαζιά που ήταν ανοιχτά καθημερινά. Full. full, full. Και στην Αθήνα, φαντάζομαι. Και στην Αθήνα, Γινόταν ναι, 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 αυτό. Πόσο μάλλον στην επαρχία. Εγώ θυμάμαι νομίζω. στην επαρχία. Ναι. Το καλοκαίρι ήταν full on, ένα τρίμηνο ανοιχτά τα μαγαζιά. Δηλαδή κάθε κάθε μέρα. Το χειμώνα επειδή είχαμε κρύο δεν άνοιγαν. Οπότε αν είχαμε ένα μεγάλο όνομα, προφανώ ξέρει Χριστούγεννα, όλα αυτά <laughs> τα, τα επαιτειακά. <laughs> Αλλά νομίζω παίκτησε αυτό το κάλθνε γιατί ξέρει. Έπιασε κάτι το οποίο υπήρχε. Πολλοί κόσμοι διασκέδαζαν με αυτά. Πόσο μάλλον να δει κάτι πολύ δικό του στο σινεμά. Ήταν πολύ αληθινό στου λόγου και στου διαλόγου. Τα λόγια δηλαδή μεταξύ του ζευγαριού ήταν πάρα πολύ αληθινά. Αλλά και όλα αυτά που συναντά σαν λόγια μέσα, στις, ε, μέσα στα μπουζούκια, οι βρυσιέ. Έχει ατακάριστη μία, την άλλη να μεριά. Ναι, και, ναι, και, και όλα αυτά μέσα στα οποία συνδιαλέγονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι τη νύχτα είναι κάπω σαν να ξαναζούν. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι προφανώ δεν μιλάνε τόσο εύκολα, βρώμικα τη μέρα. Οπότε τη νύχτα, ξέρει, βρίσκουν τον εαυτό του και πλάθουν κάτι πολύ διαφορετικό mm -hmm. για να προσελκύσουν όλε αυτέ τι γυναίκε έχει μια αλήθεια που νομίζω ο Παναγιωτόπουλος πάντα την είχε αυτή την αλήθεια απλά τότε είχε πολύ γήινους ήρωες δηλαδή και το ότι η Αθηνά Μαξίμου που είπε σε ότι ήταν έτσι πολύ φρέσκα πρόσωπα με τον κουρί ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρεις μπορεί να ζούσαν και δίπλα μας τότε και πολλοί άνθρωποι να είχαν αυτά τα όνειρα. ένα να ήθελε να ζήσει για τον έρωτα και οι άλλοι να ήθελε να ζήσει για την καριέρα, την όποια καριέρα. Δεν νομίζω ότι την ενδιέφερε τόσο πολύ το μαζί με τον Κούρι mm. τη δεδομένη στιγμή. Μια για να φέρει Μαξίμου, ε, σκέφτομαι ότι και σε επίπεδο εικόνων mm. καθαρά και αν το πιάσεις αυτή η ταινία έχει αφήσει ας πούμε, φοβερή παρακαταθήκη αυτές οι σκηνές στην πανιέρα μέσα mm. σε αυτή την πανιέρα που έχουν τοποθετήσει στο, στο δώμα της Μαξίμου ε, τα φορέματα, τα μίνι φορέματα που φοράει ε, η ίδια ή τα σηκωμένα μανίκια που έχει ο Κουρίς mm. α πούμε, στα t-shirts, δηλαδή και ενδυματολογικά και σκηνογραφικά η ταινία είναι ε, ε, φοβερή ε, ε, θέλω να σε πάω αλλού πριν από πέντε χρόνια το 2016, αυτή η ταινία προβλήθηκε στο φεστιβάλ που διοργανώνεις που mm. διοργανώνει διοργανώνεις ακόμα, νομίζω. Ναι. έτσι ε, Στην Χαλκιδική, συνεργασία με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης στο φυσικό τη χώρο, όπω λέγατε τότε, mm. σε ένα μαγαζί νυχτερινό, σωστά. Ναι, έχει μια πολύ μικρή ιστορία, γιατί εμεί θέλαμε. Εμεί ουσιαστικά το 2015 μαζευτήκαμε μια παρέα πέντε ανθρώπων που γνωριζόμασταν από μικρή στο Μαρμαρά και διοργανώσαμε ένα μικρό φεστιβάλ κάθε χρόνο, ένα τρίμερο σε ένα μικρό χωριουδάκι που λέγεται Παρθενόνα, mm. που είναι ακατοίκητο. Ζούσαν οι γονεί μα τότε, αλλά τώρα είναι ακατοίκητο και είναι, ξέρει, έτσι λίγο να πάρει. Παρθενόν Φεστιβάλ, έτσι δεν το λέω. Ε, ε, ναι, ναι, ναι. Τη δεύτερη χρονιά θέλαμε να παίξουμε κάτι πολύ δικό μα και σκεφτήκαμε να παίξουμε το Αυτή η νυχταμένη στο ρίσκο, που τότε είχε κλείσει. Οπότε, ξέρει, να επιστρέψουμε στην παιδική μα ηλικία και στα μπουζούκια που πηγαίναμε και να παίξουμε μια ταινία που αγαπούσαμε πάρα πολύ. Τελικά για χύψη λόγου δεν έγινε, γιατί μετά αυτό γκρεμίστηκε το μαγαζί. Mm. Δηλαδή έφτασε στο. Ξέρεις, αυτό που έπρεπε να γίνει. Να <laughs> γκρεμιστεί σαν σε μία νύχτα και μετά. Metham... Με συνεννόηση με τον Ρέστι Ανδριαδάκη και τον Γιώργο Τοντούλα, κάναμε αυτή τη την βραδιά στην Θεσσαλονίκη, στον Μπαρμπαρέλα. Και ήταν από τι πιο όμορφε βραδιέ, δηλαδή. Στη το... Βαλτισαλονίκη και παράλλαξη, έτσι. Στη Βαλτισαλονίκη και παράλλαξη, mm -hmm, mm -hmm. εννοείται, που μα βοήθησαν πάρα πολύ. Και μόνο το ότι κατάφερα να βάλουν την ταινία αυτή σε ένα πλαίσιο, ότι ο καθένα που θα ήταν μέσα στο, στο χώρο αυτό, στα μπουζού, και θα μπορεί να πίνει, να καπνίζει. Να... Δηλαδή, ήταν μια εντελώ ανορθόδοξη προβολή, αλλά πολύ ταιριαστή. Τι είχε γίνει λοιπόν τότε, γιατί. Τι... Ε, πει, να... ήταν όλοι ναι. Δηλαδή, ο χώρο δεν ήταν διερυθμισμένο σαν αίθουσα. Είχαμε τα τραπέζια και καθόμασταν με πουκάλια ουίσια mm -hmm. και, και τσιγάρα. Η Αθηνά μου ήταν εκεί και ο Σταμάτ Κραουνάκη ήταν εκεί, γιατί ακολούθησε μετά μια, live. Mm. ένα live μικρό. Εγώ ποτέ δεν πήγα να συστηθώ, ούτε σαν Παρθενών, ούτε σαν Χρήστο, ούτε σαν τίποτα. Νομίζω ότι ξέρει, αν αγαπά κάτι και τόσο πολύ, νομίζω λίγο κάπω το αφήνει απέναντι για να το θαυμάζει βλέποντα. Οπότε. Επειδή αγαπούσα πάρα πολύ αυτή την ταινία και με τον τρόπο που έγινε η προβολή, την αγάπησα ακόμα περισσότερο και δει όταν έχει τον κρανάκι και τη μαξίμου εκεί. Οπότε λίγο ήθελα να τα αφήσω κάπω απέναντι όλο αυτό το πράγμα, να το, να το βλέπω. Αλλά ήταν από τι πιο ευτυχεί προβολέ που έχω κάνει. Δεν επισκέπτομαι πολύ συχνά ούτω ή άλλω αυτή την ταινία. Δηλαδή, πολλοί φίλοι μου μου λένε ότι κατά καιρού βλέπουν ταινίε αγαπημένε όπω και εσένα έχω ακούσει που έχει πει ότι βλέπει. Κάθε χρόνο το, τα, μάτια, ναι, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. τα μάτια αρνητικά κλειστά. Εγώ την έχω δει ελάχιστε φορέ. Ναι. Δηλαδή, μετά από τα 15 μου έκανα πάρα πολλά χρόνια να τη δω την Δυ, ταινία. Δυσκολεύεσαι. ποια, είναι τα συναισθήματα που σου γεννιούνται. Το μίσο είναι αυτό. Θέλω λίγο ναι. να την αφήσω. Ναι. Τώρα, α πούμε που μιλούσαμε, δεν την ξαναείδα την ταινία. Δεν την ξαναείδα. Όχι, okay. αλλά τη θυμάμαι mm -hmm. ακριβώ. Δηλαδή, mm -hmm. θυμάμαι ακριβώ τα πράγματα που γίνονται, τα λόγια, πώ εξελίσσεται η ιστορία για να φτάσει στο τέλο, όλου του βοηθητικού χαρακτήρε, του ηθοποιού. Θυμάμαι ακόμα ότι έπαιζε και ο στάτη Λιβαθινό, α πούμε, σε μια σκηνή. Κάνει κάτι τέτοιο. Ή ότι ο Αλεξανδρή που έγραψε την ταινία, το βιβλίο παίζει σαν Αλεξανδρή ναι, στο ναι, ναι. καμπαρέι που ένα κομπέρ, είναι ένα κομπένα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε θυμάμαι ακριβώ πώ αυτή τη στιγμή. Ταινία... Φωτεινή Βαξεβάνη, έχει φοβερή κίνηση. Φωτεινή Βαξεβάνη, η <laughs> Ζωήνα Αλμπάντη που κάνει την Τζίνα, τη φίλη ναι. που βρίσκει η Στέλλα πηγαίνοντα στο πρώτο Μπουζουξίδικο στην Ξάνθη. Και είναι αυτή η σκηνή που μου έχει μείνει ότι ξέρει, αυτή είναι μια λαϊκή κοπέλα, φαίνεται και από τον τίσημό τη, από τον τρόπο που είναι βαμμένο το μαλί τη. Είναι μια εντελώ ενταγμένη κοπέλα σε αυτό το πλαίσιο των Μπουζουκιών. Και ξέρει, ακούει τη, τη Στέλλα να τραγουδάει το αυτή νυχταμένη. Είναι εντελώ παράτερο τραγούδι μέσα σε όλο αυτό το μπουζουξίδικο που ήρθε για να τραγουδήσει. Και ξέρει, μένει αποσβολωμένη και απλά μασάει την τσίχλα τη που είναι εντελώ σημείο σήμα κατά τη ε, της Τζίνας Τζίνα. Και ξέρει, αυτή η τσίχλα που επιστρέφει και στο τέλο τη ταινία. Δηλαδή, η Αθηνά Μαξίμου στο τέλο έχει επιστρέψει, είναι μαζί με τον Νίκο Κουρί. Το... ανοίγει το ραδιόφωνο, και ξαφνικά, ε, ακούγοντα αυτήν την νυχταμένη, ανοίγει μια παρόμοια τσίχλα και την τρώει. Οπότε έρχεται όλο αυτό στο μυαλό τη. Και πραγματικά συγκίνομαι που σκέφτομαι ότι θυμάμαι τόσα πολλά από μια mm. ταινία. Και μπορεί να μην είναι αυτό που λένε ότι η αγαπημένη σου ταινία και ποια είναι η καλύτερη ταινία που έχει δει. Νομίζω ότι για μένα είναι κάπου μίξ αυτή αυτό ο προσδιορισμό για μένα. Σίγουρα δεν είναι η καλύτερη τεχνικά ταινία που έχω δει. Καλά. Βέβαια. Ε... Θα, θα, σε ρώταγα και γι' αυτό. Αυτό μου αρέσει είναι... αυτό ο αρέσει τεχνισμό ναι. που έχει όλη ναι. αυτή η ταινία. Αλλά παραμένει και ένα πολύ αγαπημένο μου κομμάτι, ίσω γιατί ήταν από τα πρώτα. Συνολικά πράγματα που είδα. Δηλαδή, την αποζητούσα την ταινία να τη δω και όταν ήρθε στο βίντεο μου, ήμουν σε φάση ότι ξέρει, σήμερα είναι είναι η μέρα που θα δω σινεμά, οπότε κάπω λίγο ήταν σινεμά για μένα. Τώρα. Ναι, γιατί τεχνικά έχει, δηλαδή ειδικά ξαναβλέοντα την τώρα, αυτή τη στιγμή, ε, παρατηρήσω ότι υπάρχουν κάποιε αμήχανε στιγμέ. Μετά έχει αυτή τη συνήθεια του Παναγιωτόπουλου που ε, αποτελείται από πολύ μικρέ βινιέτε. Ναι ναι, 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 που σβήνει, κάνει αυτό το fade out. Και ε, ε, ξέρεις, δεν υπάρχει κάποια συνέχεια σε mm. κάποιε περιπτώσει που απλά τι βάζει εμβόλυμε, που βέβαια συντελούν ε, ε, στην ομορφιά τη ταινία, θα έλεγα. Ναι, είναι κάπω σαν ανάσε. Δηλαδή, πηγαίνοντα και πηγαίνοντα η ταινία, είναι κάπω σαν ανασένη. Ουφ, μετά ξανά, mm -hmm. Δηλαδή, έχει ένα τέτοιο πράγμα η ταινία. Οπότε, λίγο αυτά τα μικρά, 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 γιατί στο τέλο ξεμακραίνει η ταινία. Από ένα σημείο και μετά κιόλα στην Αθηνά Μαξίμου την ξεχνάμε. Έχει φύγει ήδη, δηλαδή, έχει πάει στα μπουζού και την ξανασυναντάμε μετά όταν ο Κουρί αρχίζει να την ψάχνει. Οπότε, λίγο κάπω καταλαβαίνουμε ότι την έχει. Έχει καταπιεί λίγο αυτή mm -hmm. η νύχτα, και ο Κουρί πάει να την να τη βρει για να την, να την, πάρει κάπως πίσω. Αλλά ναι, τεχνικά είναι μια γοητεία βέβαια αυτό βέβαια, το μη, ναι. το, ξέρεις, το μη τέλειο. Δηλαδή ακόμα και τα ντουμπλάζ τα οποία καταλαβαίνεις ότι είναι ντουμπλάζ, τα τραγούδια, τα τραπέζια, οι αμηχανοί διάλογοι. Ε, έχουν, έχουν, μια γοητεία όμω όλα αυτά. Έτσι δεν ήταν, Έτσι, εγώ θεωρώ ότι ήταν και τα 90s. Τα 90s θεωρώ ότι είχαν μια έντονη αμηχανία και στον τρόπο που εμεί έπρεπε να διαχειριστούμε και τι μεγάλε αλλαγέ που είχαμε και τα πολλά λεφτά που είχαμε. Και στην επαρχία ήταν ακόμα περισσότερα τα λεφτά. Και πολλοί δεν τα ξόδευαν με τον τρόπο που τα ξόδευαν όλοι στι μεγάλου πόλει όπω ήταν. Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, mm. δεν ξέρω Πάτρα, δεν ξέρω mm -hmm. ποιες ήταν τότε πολύ-πολύ εύπορες πόλεις, αλλά θεωρώ ότι η επαρχία ήταν πολύ πιο εύπορη σαν σύνολο τότε και μπορούσε να δείξει αυτή τη δύναμη πολύ πιο εύκολα. Σωστά. Ήτανε, ξέρεις, Σωστά ήταν, ξέρεις, win-win η φάση βέβαια. Επίτηξες αλλά... χίως <laughs> καθαρά το χρήμα τότε. Ας Α πάμε λίγο στη μουσική mm. που ξέρεις, αναρωτιέμαι με, με αυτό το τόσο εμβληματικό τραγούδι των τίτλων τελικά αν ε, μπορούμε να κατατάξουμε αυτή την ταινία στις περιπτώσεις που ενδεχομένως το τραγούδι έχει αφήσει μεγαλύτερη κληρονομιά από την ίδια την ταινία. Αλλά δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί υπάρχουν πιο ξεκάθαρες περιπτώσεις που μια ταινία δεν τη θυμόμαστε καθόλου, ας πούμε, και θυμόμαστε μόνο το τραγούδι ή τα τραγούδια της. Λοιπόν, εδώ νομίζω ότι ο Κραουνάκης έχει κάνει το εξή μεγαλοφιές. Ε, έχει φτιάξει από τη μία το ομώνυμο, το τραγούδι, το οποίο είναι τελείως διαφορετικού ύφου από όλο το υπόλοιπο soundtrack και έχει φτιάξει ένα soundtrack με, θα μπορούσαμε να τα πούμε ας πούμε, σκυλοτράγουδα εντό εντός mm. πολλών εισαγωγικών, έτσι, τα οποία όμως είναι τόσο κολλητικά με αυτό το στίχο και με αυτή τη μελωδία που έχει βάλει μέσα, που καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για σκυλοτράγουδα του κραουνάκι. Mm. Υπέροχα, υπέροχα. Ναι. Και το πώς έχει καταφέρει το στίχο, δηλαδή όλα αυτά τα κόπικες ή ας πούμε ξέρω εγώ το... Η νύχτα βγάζει η επίσκοπο, η αυγή η Μητροπολίτη. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι πολύ, αυτό που είπαμε και πει, είναι εύκολα αλλά είναι κάτι πολύ βαριά πράγματα και τα τραγούδια που ακούγονται μέσα που πολλά μπορεί να μην είναι και το Κραουνάκι στην ίδια την ταινία mm -hmm, καταλαβαίνεις mm -hmm. ότι όλο, όλη αυτή η ευφυία του Κραουνάκι να, να μπλέξει αυτή την οτροπία που είχαν αυτά τα τραγούδια στα, στα Μπουζουξίδικα μέσα σε ένα soundtrack το οποίο είναι αυτό που είπες, έχει ένα πυρήνα που είναι το τραγούδι της Δήμητρας Παπίου ε, σαν βάση, σαν πυρήνα, και κατά τα άλλα γύρω-γύρω υπάρχουν, ξέρει, σαν δορυφόροι πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι ε, από γυναίκε, από άντρε, με λόγια, ξέρει, πολύ υποδέστερα κάπω. Σχεδόν αγορέα αλλά... δηλαδή. Σχεδόν, σε σχεδόν πυρίες, ωραία, βέβαια, ναι. βέβαια, βέβαια. Και σχεδόν σαν να βρίζουν αυτά τα τραγούδια. Βέβαια. Αλλά εκεί καταλαβαίνει πόσο εφή είναι ο mm. ότι κατάφερε και έφτιαξε ένα εντελώ λαϊκό δίσκο, που νομίζω ότι άνετα θα μπορούσε να σταθεί σε ένα πρόγραμμα ενό Μπουζουξίδικου. Εννοείται. Αυτή είναι η εφηλία. Και σε μια εποχή που το camp, αν θα μπορούσαμε mm. να το χαρακτηρίσουμε, δεν ήταν μόδα mm. τότε. Δηλαδή δεν ήταν, ξέρεις, αν έβγαινε σήμερα ε, yeah. αυτός ο δίσκος, θα λυσάγαμε σε πολλές διαφορετικέ περιπτώσεις, θα έπαιζε σε κλαμπ, θα παίζει, yeah. ξέρεις Τότε δεν ήταν αυτό το the thing, νομίζω, τη υπόθεση, οπότε ένα παραπάνω. Ε, λοιπόν, έχω μια ιδέα σε αυτό το σημείο. Νομίζω ότι... Ε, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να καλέσουμε τον ίδιο το Σταμάτη Κραουνάκη στο τηλέφωνο, εδώ που είμαστε στο Studio και Life OK μιλάμε, για να τον ρωτήσουμε κάποια πράγματα πάνω στο soundtrack και στο τραγούδι των τίτλων, να μα πει για αυτό τι θυμάται από εκείνη την εποχή, από τη σύνθεση. Από τη... Είναι η πρώτη του συνεργασία με τον Παναγιώτο Γουδουέλ, ουσιαστικά γιατί ακολούθησαν και άλλε μετά. Και πολύ ωραίε συνεργασίε μετά. Δηλαδή, ε, έγραψε για ένα νουάρ ε, αστυνομικό. Το κουράστηκαν να σκοτώνω του αγαπητικούς μου, που εγώ θεωρώ ότι ήταν από του καλύτερου ελληνικού τίτλου ταινιών. Το Σωστά. κουράστηκα να σκοτώνω του αγαπητού. Θεοφανία Παπαθωμά ήταν αυτό. Ναι. Θεοφανία ναι. Από Έγραψε μουσική ακόμα και για τα τελευταία του, την κόρη του Ρέμπραντ mm. ε, ή τον Delivery που θεωρώ μια απίστευτη ταινία mm. του Παναγιοτόπουλου. Ότι έκανε μια τόσο dark ταινία με το Σαμαρά και την mm. Καλτσίκη. Αλλά ναι. Πολύ μεγάλη χαρά. Πάμε να επιχειρήσουμε λοιπόν να πάρουμε τον Σταμάτη Κραμνάκη τηλέφωνο για να δούμε τι θα βγει από αυτή την κουβέντα. Καλησπέρα κύριε Κραουνάκη, σας έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από το στούντιο της Lifeo και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την τηλεφωνική παρέμβαση που θα κάνετε σήμερα και θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας λοιπόν και να σας ρωτήσω α, τι θυμάστε από εκείνη την εποχή που προέκυψε η πρώτη σας συνεργασία με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο για το αυτή νυχταμένη. Θέλω να μου πείτε κάποιες εικόνες, κάποιες αναμνήσεις. Ναι. Καταρχήν να πω ότι επί τη ουσία, αν κανεί μια ταινία που είχα κάνει με τον Κατσουρίδη και τον Βέγκο, νεότατο, ουσιαστικά αυτή είναι η πρώτη μου δουλειά στο σινεμά. Με ψάχνει η Μαλδίνα mm -hmm. εκείνο τον καιρό, διακαώ. Εγώ είχα μια δουλειά στην πλάκα τότε, ένα, ένα σόου με την Δήμου και τον με το, πάρα πολύ και προετοιμασία. Και ένα βράδυ με πετυχαίνει, μου λέει: Σε ψάχνει ο Κάνουμε το πρώτο ραντεβού. Ο Νίκο, επειδή ακολούθησε και μια συνεργασία τεράστια μαζί, πήγαμε πολύ καιρό μαζί. Α πούμε, έχει μια έμφυτη με την αρχαία έννοια ηρωνία, την οποία δεν αναγνώσει, την πούτσισε. Mm -hmm. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι ε, ε, καταρχήν μου κάνει μια. αυτό που, που κάναμε πάντα με τον Παναγιώτοπουλο, μου το σενάριο εκείνο. Α, μάλιστα. Αυτό γινόταν πάντα. Πρώτη δουλειά μου, μου διάβαζε, καθόμασταν οι δυο μα και μου διάβαζε το σενάριο. Ήταν μπλεγμένο στην ψήφο υπέρ μου και ο Θάνο ο Αλεξανδρή, ο, ο οποίο είχε γράψει το βιβλίο mm -hmm. με τι ιστορίε του από την κάτω νύχτα. ήμουν τε, τελείω αθώο, αυτό έχω να πω. Δηλαδή μπήκα στο ταξίδι, χωρί να ξέρω κι εγώ πού πάω. Πάντω θυμάμαι ότι έγραφα πολύ, έγραψα πάρα πολύ μουσική, πολύ περισσότερη από όσοι επιλεκτικά ο Νίκο έβαλε στην ταινία και δεν θα ξεχάσω ποτέ το μεσημέρι αν πρέπει να πω κάτι, το μεσημέρι που ήρθε εδώ με τη Μαριάννα, τη γυναίκα του στο σπίτι mm -hmm. να, να βλέπουμε στο, στο μόνιτο την ταινία και να του βάζουμε τα σημεία που είχα φανταστεί τη μουσική τελειώνει αυτή Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, δηλαδή εσείς είχατε εικόνα του σενάριου αρχικά και πάνω <συσχελίου> στο σενάρι... και ένα, και ένα μοντάρι στο grosso modo, ένα μοντάρι του φιλμ όλου, χωρίς, mm. μόνο με τους διαλόγους, χωρίς το, το, τη μουσική. Mm -hmm. Mm -hmm. Ε, και του βάζω να του δειγματίσω τι έφτιαξα, τέλο πάντων, οπότε τελειώνει ο δειγματισμός, περιμένω να χαρεί, και βάζεις φωνές. Που τι είναι αυτά που κάνεις, και εμείς δεν είμαστε αφινός φιλμ, και έβαλε μουσική σε όλη την ταινία, είσαι τρελός. Ε, η Μαριάννα μας κοιτάζει λιγάκι... Τώρα θα καταστραφούν όλα με ένα υφός, ξέρω. Θα, γι... θα γίνει σκοτωμό. Ε. <laughs> Τώρα θα κατοικηθούν. Ο Ιχολίπτη έχει κοκαλώσει και τον κοιτάζω λίγο πάρα πολύ. ψυχρό μα του λέω: Νίκο, μου έγραψε πάνω-πάνω. Δεν πειράζει. Εσύ θα βάλει αυτή που χρειάζεται όπου χρειάζεται. Τόσο απλά. Mm -hmm. Αν χρειαστεί κάτι ακόμα, ευχαρίστω. Ε, αυτό ήταν το ένα επεισόδιο. Το δύο επεισόδιο είναι ότι ε, χρειαζόμασταν λαϊκά τραγούδια χρήσεω, πώς το λένε. Που να είναι ανα... αναγνώσιμα ότι έχουν επευθεί στα μπουζούκια. Έτσι. Ε, αυτό θα σας έλεγα, ότι στην ουσία το Σάντρακ έχει δύο ταχύτητες. Έχει το ομώνυμο τραγούδι, το μότιτλο που είναι θρηλυκό πλέον στα ναι. 20 χρόνια. Α, και α, έχει... α, τα αφήνω τελευταία. τελευταίο. <στονί> αυτό ναι, 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 ναι. Πείτε <στονί> μου <στονί> λοιπόν για τα τραγούδια της πίστας. Λοιπόν, ε, με παίρνει ένα πράγμα, μου λέει καταστροφή, η ΑΕΠΗ ζητάει πόσα λεφτά, δεν υπάρχουν λεφτά, ούτε να κάνουμε, του λέει εντάξει. Θα γράψουμε καινούρια Σαν Σκυλάδικα. Και έκατσα σε ένα απόγευμα με αφορμέ από το βιβλίο του Αλεξανδρή. Mm -hmm. Και γράφω τα 6-7 πόσα σκυλάδικα χρειαστήκαμε. Εκτό από δύο τα οποία το τρίτη-πέμπτη Μακαρόνια, το οποίο δεν πήγε τελικά στο συντή, γιατί ε, είχε βρωμόλογα. Και τότε ζωντανεύουν οι νεκροί που έλεγε μια κοπέλα πάρα πολύ ωραία. Μια κυρία, η οποία και αυτή δεν πήγε στο συντή. Τα οποία ήταν πολύ λίγα και εν πάση περιπτώσει πλήρωσε τα δικαιώματα. Σπάτα, παταπάτα, το παιδί από τα σπάτα Τον έλεγαν πάντα Το παιδί από τα σπάτα Πού φέρενε τα νόστιμα Τα μόσχομοι Πού φέρενε τα νόστιμα Τα από την καλαμάτα. Ήπια, ήπια, ήπια με κι αν σου ρώσω κι αν σου ρώσω και δίπλα μου περπατάς. Οπότε, δηλαδή, το κόπηκε, το λότο, το πάτα-πάτα, όλα αυτά γράφτηκαν μέσα σε ένα απόγευμα, μας λέτε. Ναι, γράφτηκαν μέσα σε ένα απόγευμα και μέσα σε ένα δεύτερο απόγευμα πήρα τόνου από το τηλέφωνο από του ανθρώπου που θα τα λέγανε. Ε, σε ένα τρίτο απόγευμα, ηχογράφησα τι ορχήστρε ε, με μια ιδιότυπη ορχήστρα, χωρί μπάσο, με ένα μπασοκύθαρο, α πούμε, μιμούμενο. Ε, αλλά με έμπνευση μπορώ να πω και με πολύ με ωραία συμμετοχή των, των παιχτών των μουσικών, ε, μιμούμενος στην, ε, το στυλ αυτό. Mm -hmm. Και ένα τρίτο απόγευμα, τέταρτο, ήρθαν οι τραγουδιστές, ανα μία ώρα, αυτά τα υπέροχα όντα, τα οποία ήταν, ήταν διαβασμένοι, του είχα πάρει του είχα στείλει τα τραγούδια με τη φωνή μου και ήρθαν διαβασμένοι όλοι. Η επιλογή αυτών των προσωπικότητων, Νούλα Βασιλείου, ε, η Παλώμα. Ήταν όλε του Νίκου. Ήταν το όλε του Νίκου, μάλιστα. Okay. Με, 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 λένε, με παροτρύνσεις του Αλεξανδρίου, ο οποίο συνεργάστηκε πολύ καλά μαζί του. Ε, και όπω εμένα ήταν απλά με ρωτάγανε και έλεγα Ού, ξέρει το γνωστό τρέλο, τέλειο, ναι, όχι, γιατί όχι, ναι, σούπερ. Mm -hmm. Ah, και, δηλαδή μπήκα, σε, πώς να πω, μπήκα στον κόσμο αυτό του Λούνα, σε αυτό το Λούνα Πάρκ, ας πούμε, με, με τρελή αθωότητα και γουσταριλίκη. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν τρομερά σεβαστικοί, δηλαδή λίγο με, το, με, την ανησυχία ότι θα πω κραουνάκι, ας πούμε, πάμε στο στούντιο, το πω, 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 δεν δηλαδή θέλω να ξεχάσω την Πάολα, που είπε, είπε στο στο αφεντικό μου στα λαπάκια που δουλεύω ότι δεν μπορώ αύριο γιατί έχω φωνοληψία. Έχω φωνοληψία. Καταπληκτικό. Εκτό από την Πάολα που δεν, έπιανε μια κατάληξη στα τεκνά. Και τέσσερα του και οι στίχοι που γράφτηκαν. Πολύ τρελά. Είχατε έπιαση. Ε, είτε, έχετε και ντύσει του στίχου, δεν το συζητάμε. Αυτό συζητούσαμε και πριν. Γούσταρα πρέπει. πολύ, γούσταρα πολύ. Και, και, θα σου πω κάτι. Αυτό το έχω πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, αυτό που, που, όλοι θεωρήσανε ήταν και η αφορμή που πήρα το βραβείο αυτή. Βέβαια. Ότι πόσο καλά έκανα τα σκυλάδικα. Το έχω πάρα πολύ εύκολο. Μα μιλάμε ότι είναι, είναι και πάρα πολύ κολλητικά αυτά τα τραγούδια. Αυτό είχα γράψει και στο Facebook τη προάλλη. Ότι αν αρχίσει να τα ακού, τα ακού ξανά και ξανά και ξανά, σου κολλάνε πάρα πολύ. Είναι... Γιατί, γιατί, Αλέξανδρε, γιατί εί, είσαι την ώρα εκείνη, είσαι αποενοχοποιημένο τελείω από το τι θα γράψει. Έτσι. Δηλαδή, αφήνει τον εαυτό σου πάρα πολύ εύκολα να διατυπώσει κάτι Χωρί να σε κυνηγάει το άγχο τι είναι αυτό που κάνω τώρα και πώ θα φανεί, κτλ. Είχε ελευθερία όλη η φάση, α πούμε, είχε τρελή ελευθερία. Και ήρθανε και οι Original και βάλαν τι φωνάρε του. Και πώ να σου πω, καταλάβαμε όλοι αμέσω ότι αυτό το έχουμε. Τέλο. Σαπλώσε, σαπλώσε, ξάπλωσε στα σκαλόπατια. Και φτάνω και στο τραγούδι τίτλων, το οποίο ήταν μαγικό ο τρόπο που το προσέλαβα μια Κυριακή πρωί και έγραψα το τραγούδι στίχο μουσική, χωρί να σκεφτώ σχεδόν καθόλου σχεδόν. Σαν να το ξέρα χρόνια μέσα μου. Καταρχά, αυτό ήταν πολύ δύσκολο τάσκ να πούμε, γιατί υπήρχε το ομότιτλο τραγούδι του Καζατζίδη, έτσι. Δηλαδή, αυτή η μένει... Νυχταμένη... Αυτό ήταν ένα δράμα που είχε να κάνει, έκανε μεγάλο, μεγάλο κάζο στο, 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 δικό μου ψυχισμό. Uh -huh. Αλλά αποφάσισα Αμέσω, επειδή υπήρχε το ομότιτλο σήμα, να πάω ανάποδα στο αίσθημα. Δηλαδή να πάω σε ένα αργό τραγούδι. Έτσι. Να μην πάω σε ένα φορευτικό τραγούδι, να πάω σε ένα αργό. Και ένα πρωί Κυριακή, ακούγοντα μέσα μου τη φωνή τη Μπέλου, αν κάτι σα λέει αυτό, mm -hmm. πάτησα το καθητόφωνα και το έπαιξα. Και έστειλε ένα email στο, στον Νίκο, γιατί έτσι μιλάγαμε στι αρχέ. Ε, του λέω είμαι έτοιμο. και πήγα στην Κυφσιά το βράδυ με το κασετόφωνο που το είχα γράψει και του το έβαλα και από τις πρώτες νότες πριν καν μπει το κομμάτι α πούμε το, το τραγούδι ε, μου λέει είναι αυτό τέλος. Ε, το, δηλαδή το ερωτεύτηκε από τον πρώτο ήχο. Μετά ε, αφού είχαμε ησυχάσει από αυτό περάσαμε το μεγάλο μαρτύριο του ποιο θα ντουμπλάρει την Αθηνά. Έτσι αυτό θα σας ρωτήσω στη συνέχεια φοβερά δύσκολο task και αυτό φαντάζομαι. Ναι, που όπω λέει ο Μουρατίδη, ε, εάν ήταν στην Αμερική δεν θα έπαιρνε ποτέ πρώτο βραβείο γυναικείου ρόλου, αν δεν είχε πει η ίδια το τραγούδι. και από εκεί έξω περιπέτεια πέρασαν πολλέ κοπέλε, γιατί δεν έπρεπε να είναι άμεσα αναγνωρίσιμη η φωνή για να μην καρφωθούμε. Πέρασε πολλοί κόσμος και κάποια στιγμή θυμήθηκα τη Δήμητρα. Ήρθε, κάναμε ένα δοκιμαστικό. Δεν του άρεσε αρχικά του Νίκου. οι εβδομάδε, ερχόταν η ώρα του γυρίσματο. Και του λέω ένα απόγευμα, Νίκο φτάνει, δεν αντέχω άλλο. Ε, φέρτε όποια να είναι, το έχω παίξει σε όλους τους τόνους, στα μαύρα, στα άσπρα παντού. Φέρτε όποια να είναι, να το πείτε με νοιάζει. Ε, και μου λέει εκείνη την ώρα έτσι φορά, ε, φέρ την παπίου πια να τελειώνουμε. Και πήγαμε, ήρθε και εκείνο στο στούντιο του, του στη Νίκια και το έγραψε η δίμητα, όλο το κομμάτι και το τσιμπήσαμε ένα τέταρτο του τόνου προς το ψηλώσαμε ένα τέταρτο του τόνου για να κουμπώσει καλά το playback πάνω στη, στην έξω χαρμιδευμένη οφείλουμε να πούμε σκηνή εκεί στη γέφυρα του Κεράνη mm. που είχε στηθεί αυτό το δωμάτιο που δεν υπάρχει στήθηκε σκηνικό που έπαιξε το, τους τίτλους έτσι, την αρχή της ταινίας εξαιρετικα mm -hmm. Και τα υπόλοιπα, θέλω να πω κάτι που ίσως είναι πολύ συγκινητικό και έχει ένα κραδασμό αυτή τη στιγμή. Υπήρχε τύχη και ταλέντο. Μάλιστα. Τύχη και ταλέντο και πού αναφέρεστε τώρα. Ε, στη, στη γενική, στο πώς ήρθαν όλα αυτά έτσι. Στο πώς κούμπωσαν όλα μαζί. Ε. Ναι. 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 ναι, ναι. δηλαδή ενώ είχαν αγωνία, ενώ είχαν ψάξιμο, υπήρχε αθότητα και από τον Νίκο. Τη... Εντάξει, του χρωστάω πολλά του Νίκου και του... με έβαλε σε πολλά τα... ωραία ταξίδια. Συνεργαστήκατε πολλές φορές στη συνέχεια. Ναι, ήταν η πρωτιά μα και μετά παντρευτήκαμε. Mm. Ναι. Και έφερε βραβεία. Η γνωστή η φράση του Νίκου, η υπέροχη φράση του Νίκου. Λέγανε, βρε, θα κάνουμε επιτυχία, βρε. <laughs> και μου έλεγε ανε... ανεβέστατα, ρε, λες να μπλέξουμε, ρε. Και τελικά η ιστορία σας δικαίωσε και τους δύο για αυτές τις επιλογές. Ε, θα θέλω να σας πω κάτι αγαπημένοι μου και στους δύο το λέω. Ό,τι θέλετε. Ε, όταν ξαναείδα την ταινία πρόπερση μια χρονιά που κάναμε ένα αφιέρωμα στον Νίκο ήταν η χρονιά που είχε τεθάνει ε, επάνω στο φεστιβάλ και ξαναείδα την ταινία, έπαιξα εκείνο το βράδυ μουσικές από όλε τις ταινίες κλπ και, και είδαμε την ταινία και συνειδητοποίησα την απόλυτα μπρεκτική δομή ας πούμε της ανάγνωσης του φιλμ ε, κα, τότε κατάλαβα την ταινία είναι mm. μια μεγάλη ταινία μιλάτε για τη βραδιά που είχε παιχτεί μέσα στο, στη Μπαρμπαρέλα στη Θεσσαλονίκη μπράβο, μπράβο. ο Χρήστος εδώ που έχω απέναντί μου λοιπόν, θα, θα ήθελες Χρήστο να ρωτήσει κάτι τον κύριο Κραουνάκη δεν ξέρω αν ήθελα να ρωτήσω, αλλά εκείνη βραδιά, επειδή ήμασταν μια παρέα ανθρώπων που με το Παρθενών Film Festival, ένα μικρό φεστιβάλ που κάνουμε στη Χαλκιδική, είχαμε συνεργαστεί με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη και κάναμε αυτή την προβολή. Για μένα ήταν πολύ επαιτειακή μέσα μου, γιατί εγώ όταν 14-15 χρονών σε ένα μικρό χωριό είδα το αυτή η νυχταμένη έτσι μόνο μου, από τότε εκτίμησα και αγάπησα το Σταμάτη Κραουνάκι πάρα πολύ και τον θεωρώ κάτι πολύ μεγάλο για μένα. Δηλαδή από τότε που δεν γνώριζα τη μουσική του μέσα από αυτή την ταινία έμαθα το κοσμάκι και mm. Δαμιάνου, έμαθα από τραγούδια πολύ παλιότερα, το Κάστρο και όλα αυτά τα οποία δεν τα γνώριζα και για μένα έγινε κάτι πολύ μεγάλο τότε. Οπότε παραμένει κάτι πολύ μεγάλο και νομίζω θα παραμένει για πάρα πολύ καιρό. Κάτι πολύ συγκινητικά μεγάλο για μένα ο Σαμάτης Κραουνάκης. Και αυτή η μου, ήτανε... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ, αλλά να πω και εγώ με την ησυχία, τώρα τη μεγάλη και με το πόσο με μάγεψε η, ο τίτλο που βάζει στι εκπομπέ σου. Για αυτά είναι η ζωή. Και εγώ δεν ήξερα, εκείνη την ώρα έγραφα ίσω το τραγούδι τη ζωή μου. Ε, αυτό είναι ένα τραγούδι που με ένωσε, ε, πραγματικά με ένωσε, με κόσμο που δεν με είχε ξανακούσει, αλλά και με κόσμο που δεν θα με είχε ξανακούσει. Και αυτό το τραγούδι ήταν το σκηνή που πιάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και ενώ τότε η μία παιδιά και Χρήστο δεν είχε κάνει εισιτήρια. Mm. Mm. Ναι, δεν ήταν, δεν ήταν επιτυχημένη εισπρακτικά. Ε, Ισχύει αυτό. Δεν Αλλά είχε έχει αποκτήσει σετήρια. ένα καταπληκτικό cult status. Αυτό Αλλά είναι, μέσα, είναι. Στην, μέσα στην, ιστορία του σινεμά όπως, όπως μείναν αποτυπώματα ε, παραμένει και από, τον του Νίκου τις ταινίε ίσως η, 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 νούμερο ένα. Mm. Κύριε Γραμνάκη, με αυτό θα κλείσουμε την παρέμβασή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την... Πολλά φιλιά σας στέλνω και πραγματικά ευχαριστώ γιατί μου ανακοινήσατε αυτή την ανάμνηση. Να είστε πάντα καλά και στα επόμενα. Ευχαριστώ. Γεια σας. συγκινητικές εικόνες και αναμνήσεις από τον Σταμάτη Κραουνάκη. Χρήστο νομίζω για σένα... Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ. Και είναι αυτό ακριβώς που είπε, για, ότι για πολλοί κόσμο ήταν ένα σκηνή που του τράβηξε και τώρα είμαι πολύ συγκινημένος. Γιατί και για μένα ήταν ένα σκηνή αυτή η ταινία τότε. Δηλαδή εγώ ξεκινούσα να μαθαίνω τι είναι αυτό το έξω από το χωριό, τι είναι το σινεμά, τι είναι η μουσική και έμαθα σε μία νύχτα και τη μουσική του σταμάτη, εκτίμησα πολύ την ελληνική μουσική σε ένα άλλο επίπεδο. Αλλά απ' την άλλη και πάλι θα πιαστώ από κάτι του σταμάτη ότι πώ αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν να, να τραγουδήσουν τα τραγούδια που έγραψε σταμάτη ήταν πολύ διαβασμένοι. πολύ διαβασμένοι, ότι... πολύ ταπεινοί από ό,τι μα είπε. Έτσι? Οπότε πραγματικά εκτιμώ αυτού του ανθρώπου. Γιατί... Οι άνθρωποι τη νύχτα, του... ναι. τη σκηνή, του... Mm. του, παλκοσένικου, α πούμε. Πολύ. Το πούμε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και είναι και πολύ μεγαλύτεροι από αυτού που θέλουμε να λέμε τώρα μεγάλου. Δηλαδή ζωστή. εγώ εκτιμώ πάρα πολύ και τον τρόπο με τον οποίο του προσέγγισε ο Σταμάτη ο Κραουνάκη και ο Παναγιοτόπουλο προφανώ, αλλά. Γέννησαν κάπω και για ένα κοινό, είναι αυτό που είπε και ο Σταμάτη, ότι τον άκουσαν και άνθρωποι που δεν τον άκουγαν ποτέ, που Λέβαια. άκουγαν μόνο Παλώμα και την Νταλμά Dal και την Ντάλι και όλα αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή, εγώ τότε έμαθα ένα άλλο είδο μουσική και πραγματικά το εκτιμό για την, ε, αυτή τη συνάντηση που είχαμε με τον Σταμάτη. Ξέρετε, ένα χωριό, δεν τίποτα. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία ήταν η παρέμβαση mm -hmm. του, τον ευχαριστούμε. Yeah. Λοιπόν, να πούμε λίγο. Κάποια πράγματα για τα δικά σου τώρα, για αυτό που είπα στην αρχή mm. ε, της κουβέντας μας ε, για την ε, ίσως πιο δημοφιλή ε, συνεφίλ σελίδα στο ελληνικό facebook, ο Χρήστος δεν πια εδώ. Πες μου λίγο αυτό πώς προέκυψε, πώς τη σκέφτηκες, πότε, σου, πότε τη δημιούργησες πολύ εύκολα και δεν περίμενα ότι θα ξέρεις, θα έβρισκα κόσμο που θα μου έλεγε μετά ότι ξέρω τη σελίδα σου, είσαι αυτός από τη σελίδα ουσιαστικά την έκανα με το που ήρθα στην Αθήνα εγώ έφτασα στην Αθήνα και γύρω στις αρχέ του 14, δεν είχα ξανά έρθει ποτέ στην Αθήνα είχα πάει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί λίγο στρατός που δεν είχα ξαναπατήσει ποτέ στην Αθήνα και πάντα για μένα είναι ακριβώς αυτή ο παραλληλισμός που κάναμε πριν με τα μπουζούκια, δηλαδή πηγαίναμε και βλέπαμε τα μπουζούκια σαν μικρά παιδιά και θεωρούσαμε ότι ήταν κάτι wow και μεγάλο και φανταζή, έτσι θεωρούσα ότι την Αθήνα την είχα κάπως έτσι στο μυαλό μου. Οπότε με το που ήρθα εδώ πέρα και ξεκίνησα να δουλεύω στο σινεμά τότε, στο, στο περιοδικό... Ε, και είχα περισσότερε προσλαμβάνουσε πλέον κινηματογραφικέ. Άρχισα να ανεβάζω πράγματα στη δικιά μου σελίδα στο Facebook και μετά ήθελα αυτά να τα έχω κάπω συγκεντρωμένα γιατί κάπω χανόταν με την επικαιρότητα όλα αυτά. Σαν ημερολόγιο Οπότε... προσωπικό δηλαδή, καταλαβαίνω. Ε. Ναι. Οπότε έφτιαξα αυτή τη σελίδα, ξέρει, για έναν Χρήστο που δεν είναι εδώ, που ξέρει, μένει με το σινεμά. Ήταν εκείνο το παιδί που έψαχνα να βρει τότε τι είναι σινεμά και όλα αυτά. Και νομίζω πάντα αυτό αναζητούσε αυτή η σελίδα. Ξέρει, μέσα από τι ατάκε, από τι ταινίε, αναζητούσε ποια είναι η πιο μεγάλη έκφραση του έρωτα μέσα στο σινεμά. Γιατί ξεκίνησε έτσι κάπω η... η ζωή μου μέσα στο σινεμά. Πρώτη μου, ξέρει, πιο μεγάλη εμπειρία που είχα μέσα στο τι εστί σινεμά ήταν το η Ενυχταμένοι. Και mm. το όρισα κάπω ε, με το πόσο ερωτική ταινία ήταν. Οπότε νομίζω ότι αυτό κάνω στο Χρήστο. Κάπω αναζητώ τον έρωτα μέσα από τι ταινίε. Mm -hmm. Και η επιλογή αυτών που βλέπουμε καθημερινά πώς γίνεται. έχει έχεις κάποιο πρόγραμμα πούμε Τίποτα. πρόγραμμα, είναι κάτι on the spot, random τελείω, ό,τι σου, σου, έρχεται στο μυαλό το ανεβάζει. Πώς Ξέρεις, πολλές φορές το... με, με ρωτάνε αν είναι τόσο πολλή δουλειά που πρέπει να αφιερώνει το χρήστο και ότι πρέπει να προγραμματίζεις πράγματα, εκτός από την επικαιρότητα που ξέρεις είναι μερικά πράγματα που έρχονται και κουμπώνουν. Όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ τη στιγμή και επειδή και το σινεμά είναι τη στιγμή για μένα. Δηλαδή, όποια ταινία δει, ακόμα και πολλέ φορέ αν τη δει, πάντα κάτι άλλο θα σου αφήσει. Οπότε, πολλέ φορέ, αν όχι πάντα, δεν χρησιμοποιώ καμία τάκα από την ταινία που βάζω στην, στη σελίδα σαν φωτογραφία. Είναι τι μου δημιουργεί αυτή η εικόνα, αυτή, το στυλ, αυτή η ταινία για να γράψω κάτι εντελώ καινούριο δικό μου πάνω σε αυτή την ταινία. Οπότε είναι εντελώ. Ξέρεις, έρχεται πολύ εύκολα. Οπό, όσο εύκολα μου ήρθε, ξέρει, εκείνη τη μέρα, το, εκείνη τη νύχτα, μάλλον που είδα το αυτή νύχτα, μένει ότι α, το σινεμά, ίσω μήπω ασχοληθώ με αυτό mm -hmm. με κάποιο τρόπο. Όχι με τον τρόπο που είναι τεχνικά δομημένο το σινεμά, αλλά με έναν τρόπο, ξέρει, που να πλησιάζει την ταινία απ' έξω, σαν παρατηρητή. Και γι' αυτό όλε οι δουλειέ που έκανα στο σινεμά από όταν ήρθα στην Αθήνα είχαν να κάνουν με το, ξέρει, γύρω-γύρω του σινεμά. Ναι, έχει ασχοληθεί με πολλά πράγματα. Δηλαδή και πέρα από τις νύχτε τη και το Cinemagazine, ήσουν στην Feelgood, σωστά. Ναι, και ε, πιο... Τώρα είσαι στο Sinobo. Στο Σινόμπο, Την πλατφόρμα την. Την ε... πρώτη ναι, streaming πλατφόρμα που, mm -hmm. που, είναι στην Ελλάδα ε, και φιλοξενεί έτσι ένα πιο art house και ελληνικό σινεμά. Αλλά ε, μένει κάπω και στο curation ενώ να υπάρχει μια, μια επιλεγμένη δομή. Αλλά ίσω από τι πιο περήφανε μου δουλειέ στην Αθήνα ήταν όταν δούλεψα στο Θαναό σε ένα σινεμά, κεντρικό, γειτονικό για μένα, γιατί ήταν στη γειτονιά μου και ήταν η, η απόλυτη αποφορτίση γιατί αυτή η δουλειά την έκανα μετά από τη Φίλκου, ενώ μετά από το 8ωρο μια πρωινή δουλειά πήγαινε και δούλευα κατευθείαν στο, στο σινεμά και αποφόρτιζε απίστευτα αυτό το πράγμα. Ότι ερχόμουν σε επαφή με κόσμο. Καλά, δεν είναι οποιοδήποτε σινεμά ο Δανό. Είναι ναι. ίσως ίσω το αγαπημένο σινεμά πολλών και Αθηναίων και, προσωπικά δικό μου. Δηλαδή, ναι. είναι. Δεν ξέρω. Το vibe, η αίσθηση που έχει όταν μπαίνει μέσα είναι μοναδικό. Πάρα πολύ. Δηλαδή το ότι και έρχεσαι σε επαφή με έναν κόσμο που πολλές φορές ε, 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 είναι γνωστός του σινεμά, είναι πελάτης γνωστός, ε, θα έρθει να σου μιλήσει για την ταινία όταν δει την ταινία, βλέπει αντιδράσεις του κόσμου με την κάθε ταινία, οπότε λίγο κάπως υπήρχε ένα δίπολο ότι εγώ δουλεύω το πρωί προωθώντας κάποιες ταινίε στη φίλη και το βράδυ βλέπω πόσο ο κόσμος βλέπει αυτές τις ταινίες, οπότε είναι πολύ win-win ξανά η φάση του σινεμά. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν πολύ συγκινητικό το να δουλεύει σε ένα σινεμά. Δηλαδή, εγώ πάντα το όνειρό μου, το λέω χρόνια αυτό το πράγμα, είναι ότι θέλω να ανοίξω ένα σινεμά. Οπότε mm. το να δουλεύω σε ένα τέτοιο σινεμά και να βλέπω τον κόσμο να επισκέπτεται ξανά, είτε του αρέσει είτε όχι η ταινία, και να μην μένει στην ταινία, αλλά να αγαπάει το Η έξοδο μου είναι το σινεμά για κάποια μέρα τη εβδομάδα. Ήταν πολύ όμορφο συνέστημα. Να ευχηθούμε ολόψυχα τα σινεμά, να... Να οι αίθουσε να, να ανοίξουν, να συνεχίσουν να υπάρχουν. Τις έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη όσοι αγαπάμε τον κινηματογράφο. Είναι αυτό ακριβώ που λες, Γιατί σινεμά και τώρα υπάρχει. Μπορεί εύκολα να βρει σινεμά. και σε πλατφόρμε και σε DVD και παντού μπορεί να βρει σινεμά. Αλλά η αίσθηση που κάνει το σινεμά να είναι πιο σινεμά είναι η αίθουσα. Και νομίζω ότι αυτό εμεί είμαστε τυχεροί που το ζήσαμε λίγο με, τώρα, με τα θερινά πέρυσι. Ε, αλλά το σινεμά, σινεμά για μένα καλύτερα να επιστρέψει εκεί που. Το χρειαζόμαστε. Ανήκει. Το χρειαζόμαστε σίγουρα. Χριστό, τελικά μπορεί μια ταινία να σου αλλάξει ζωή. Πάρα πολύ. Εμένα μου την άλλαξε και δεν ήταν σινεμά τότε. Ήταν απλά αυτό που λε: Μια ταινία. Γιατί εγώ δεν είδα. Έκανα πολύ, πολλά χρόνια να δω σοβαρό σινεμά ενώ σε αίθουσα με κατάλληλε συνθήκε. Είχαμε σινεμά στο, στο, χωριό, αλλά οι πρώτε μου προσλαμβάνουν σε σινεμά ήταν μόνο μου σε ένα σαλόνι να βλέπω το αυτή νυχταμένη και μου άλλαξε όλη μου τη ζωή κάπω αυτό. Το feeling εκείνη τη βραδιά ότι σιγά σιγά πρέπει να πλησιάζει κάτι που αγαπά. Εμένα μου ήρθε πολύ εύκολο όλο αυτό. Ήξερα για αυτή την ταινία, με κάποιο τρόπο την έψαχνα χρόνια να τη δω. Ήρθε μετά από δύο χρόνια και ίσως αυτή η αναμονή την έκανε κάτι πολύ πιο μεγάλο μέσα μου. Και ναι, μου άλλαξε άρδιν από τότε το, τη ζωή. Με αυτό θα κλείσουμε το σημερινό podcast, να αυτήν την ατάκα. Ε, ήταν ο Χρήστος Πολίτης, ο δημιουργός της ε, συνεφήλ συνεφίλ ελληνικής σελίδας στο facebook, ο Χρήστος δεν μένει πια εδώ. Μας μίλησε για την εμπειρία του και τη σχέση του με την ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Αυτή η νυχταμένη». Είχαμε και τον Σταμάτη Κραουνάκη, τον συνθέτη του θρηλυκού σάουντρα και του ομότυλου τραγουδιού, στη, στο τηλέφωνο, από όπου και εκείνος μας είπε τις δικές του αναμνήσεις από τα γυρίσματα της ταινία αυτής. Μέχρι την επόμενη φορά, η ταινία της ζωής μου, το podcast της Life και του Αλέξανδρου Διακοσάβα, να είστε όλοι καλά da vida τα podcast τη LIFO.